Το ερώτημα βεβαίω είναι τι θα συμβεί σε περίπτωση που οι τιμέ του ρεύματο ή οι τιμέ του φυσικού αερίου συνεχίσουν να ανηφορίζουν. Είναι ο Βασίλη Τσεκούρα εδώ για να μα πει αν θα υπάρξει περαιτέρω στήριξη των οικοκυριών. Τι σχεδιάζει η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο, Βασίλη. Νομίζω πω ότι θεωρείται βέβαιο ότι θα έρθει ένα νέο πακέτο αντιμετώπιση τη ακρίβεια. Και αυτό διότι οι τιμέ σκαρφαλώνουν με τη μέρα σε υψηλότερα ρεκόρ. Και μαθαίνουν από το Υπουργείο Οικονομικών ότι περιμένουν την 6η Δεκεμβρίου. Τότε θα ανακυρδώνουν τα στοιχεία του τρίτου τριμήνου για το πώ πήγε η οικονομία δηλαδή, το τρίτο τρίμηνο mm -hmm. του έτου. Αν δηλαδή πήγε πολύ καλύτερα ο τουρισμό. Θα μάθουμε τότε πόσα λεφτά πήραμε παραπάνω και αν μπορούμε να τα ξοδέψουμε σε ένα νέο πακέτο. Τι σε περιθώρια, πα... υπάρχουν, τι περιθώρια δηλαδή υπάρχουν δηλαδή για να δουσία. γυρίσει τον κόσμο χρήματα. Και αυτό γιατί. Διότι όπω θα δούμε, μήνα με το μήνα, από το Σεπτέμβριο και μετά αυξανόταν η μέση τιμή του, του ηλεκτρικού, όπως και η επιδότηση. Δηλαδή, το, Σεπτέμβριο η επιδότηση ήταν 9 ευρώ, επειδή η, τιμή του, η μέση τιμή του ρεύματος ήταν 134,73 ευρώ. Για να έρθουμε το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο ισχύει η επιδότηση των 39 ευρώ, επειδή η μέση τιμή η μέση τιμή μέχρι τώρα στο Νοέμβριο είναι 211,11 ευρώ. Όπω ακούσαμε όμω πριν στο ρεπορτάζ του Αργύρου του Καλογερόπουλου, οι σημερινέ τιμέ είναι στα 276 ευρώ. Δείτε Αν τη παραμείνει... διαφορά δηλαδή, έτσι. Δείτε τη διαφορά από το 211 στο 276. Λένε από το, Υπου... από το Υπουργείο Ενέργεια Πληροφορίε ότι η αυτή επιδότηση των 39 ευρώ έχει υπολογιστεί με βάση τα 200 με 220 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αν όμω παραμείνει στα 270 πλάσ. Η τιμή του ηλεκτρικού σίγουρα και το Δεκέμβριο προφανώ θα απαιτηθεί νέα στήριξη, νέα επιδότηση μεγαλύτερη για να καλυφθεί αυτό Αντί το κενό. Αντί για 39 καινό. ευρώ, δηλαδή, να ξεπεράσουμε και τα 40, να πάμε πιο πάνω. Να πάμε πιο πάνω και θυμίζω ότι η επιδότηση των 39 ευρώ είναι μέχρι και το Δεκέμβριο. Σωστά. Άρα, το Ιανουάριο και έπειτα, που θα συνεχιστεί αυτό το κύμα τη ακρίβεια, δεν ξέρουμε ακόμα πού θα κλείσει και είναι η επιδότηση. Είναι δύσκολη εξίσωση όσο η τιμή τραβάει την ανηφόρα. Να Ακριβώς. σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη.